Ενισχυμένο σημαντικά θα είναι τη φετινή αντιπυρική περίοδο ο στόλο των εναέριων μέσων πυρόσβεση που θα κατανεμηθούν και θα έχουν ω έδρα του τα αεροδρόμια Ακτίου και Ιωαννίνων αντίστοιχα και θα είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στι επιχειρησιακέ ανάγκε αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Ο σχεδιασμό του πυροσβεστικού σώματο σε συνεργασία με την πολιτική προστασία προβλέπει τη διαθεσιμότητα συνολικά κατά την αντιπυρική περίοδο στη χώρα 91 πτητικών μέσων εκ των οποίων σύμφωνα με πληροφορίες για τις ανάγκες της Υπήρου, όπως αυτές καλύπτονται επιχειρησιακά μέσω ακτίου Ιωαννίνων αλλά και της Κέρκυρας, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα θα είναι περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Αν και η κατανομή των πτητικών μέσων δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, σε διάφορες περιοχές άρχισαν να καταφθάνουν από τη Δευτέρα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, κάτι που αναμένεται να γίνει από τις αρχές Ιουλίου και στην περιοχή της Υπήρου. Σύμφωνα με πληροφορίε του Ιωάννη Νατιβή, η πυροσβεστική υπηρεσία στην Ήπειρο θα έχει στη διάθεσή τη τρία περισσότερα πτητικά μέσα πυρόσβαση από πέρυσι. Στο αεροδρόμιο του Ακτίου θα έχουν ω έδρα δύο αεροσκάφη PGTL, δύο αεροσκάφη Air Tractor που εκτό από θα πραγματοποιούν και περιπολίε για τον έγκαιρο εντοπισμό ιστιών πυρκαγιά, καθώ και ένα ελικόπτερο Mi 8 ρωσική κατασκευή. Στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων θα σταθμεύει φέτος ένα ελικόπτερο Αουγκούστα Μπέλ, που εκτός της δυνατότητας μεταφοράς κάδου για ρήψη νερού έχει και τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού για τις αερομεταφερόμενες μονάδες των Δάσο Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τέλος θα σταθμεύουν όπως και πέρυσι δύο αεροσκάφη Πεντζετέλ. Συνολικά σε Γιάννενα, Άκτιο και Κέρκυρα θα έχουν έδρα και θα είναι έτοιμα να επιχειρήσουν για την κατάσβεση πυρκαγιών σε Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και όπου αλλού ενδεχομένω χρειαστεί. 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη PZL, 2 air tractor και 2 ελικόπτερα. Με τον σχεδιασμό αυτό και σε συνδυασμό με την επάρκεια επίγειων μέσων πυρόσβεση, καθώ τουλάχιστον στην Ήπειρο θεωρείται ότι οι ανάγκε καλύπτονται, το ουσιαστικό πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια βέβαια δεν είναι άλλο από τι ελλείψει προσωπικού.